Ο αγώνας των λαών σε αυτή τη φάση θα είναι ο καθοριστικός παράγοντας για την αναδόμηση της Μέσης Ανατολής, του Κουρδιστάν και της Τουρκίας. Στη Μέση Ανατολή θα κυριαρχήσει το χάος και η τρομοκρατία ή μήπως θα ζήσουμε μια αναγέννηση. Το Κουρδιστάν θα παραμείνει υπό αποικιοκρατικό καθεστώς ή θα γεννηθεί ένα ελεύθερο Κουρδιστάν. Η Τουρκία θα παραμείνει ριζοσπαστικά ισλαμική κάτω από τη δικτατορία του Ερντογάν ή θα εκδημοκρατιστεί. Οι απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα βρίσκονται στα αποτελέσματα που θα έχουν αγώνες στη Ροζαβά, Συρία, στο Μπακούρ, Τουρκία, στο Πασούρ, Ιράκ. Τα αποτελέσματα αυτού του αγώνα και των εξελίξεων θα επηρεάσουν όχι μόνο στη Μέση Ανατολή, αλλά και τα Βαλκάνια και την Ευρώπη και αναμφίβολα όλο τον κόσμο. Το ότι οι συγκρούσεις και ο πόλεμος που συνεχίζεται είναι τόσο ανηλαιής οφείλεται στο ότι ο αγώνας μας βρίσκεται στο αποκορύφωμά του μέχρι την τελική νίκη. Στη Ροζαβά, οι δημοκρατικές δυνάμεις της Συρίας και του ΙΕΠΕΓΕ συνήψαν μια ιστορική συμμαχία και έγιναν οι κυριότερες δυνάμεις στη Συρία. Αυτή την περίοδο, οι επιχειρήσεις που άρχισαν στην Ράκα και οι εξελίξεις στη γραμμή Τζεράπλου-Σαζές προκάλεσαν πανικό στις αντιδραστικές δυνάμεις στη Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, τον Ίσις κτλ. Και αυτές οι αντιδραστικές δυνάμεις με νέες συμμαχίες και επιθέσεις προσπαθούν να φράξουν την πορεία προς μια δημοκρατική Συρία και μια ομόσπονδη Ροζαβά. Η εξόρμηση που άρχισε από τη Ροζαβά συμπεριέλαβε όλη τη Βόρεια Συρία και εξελίσσεται όλο και περισσότερο. Στη παρούσα φάση, το κέντρο του πολέμου στη Μέση Ανατολή μετατοπίστηκε στο Βόρειο Κουρδιστάν και στη Τουρκία. Όσο και αν προσπαθούν να αποκρύψουν αυτόν τον πόλεμο, τα καταστροφικά αποτελέσματά του είναι πιο βαριά ακόμη και από αυτά που προκάλεσε ο πόλεμος στη Συρία. Οι πλέον επιχειρησιακές δυνάμεις του τουρκικού στρατού και οι δυνάμεις ειδικού πολέμου που ξεπερνούν τις 100.000 σήμερα πολεμούν στο Βόρειο Κουρδιστάν ενάντια στο κουρδικό λαό. Δεκάδες πόλεις του Κουρδιστάν ισοπεδώθηκαν από τους βομβαρδισμούς με άρματα, κανόνια και άλλα βαριά όπλα που κινδυνεύουν να σβηστούν από τον χάρτη. Δεκάδες χιλιάδες κατοικίες και χώροι εργασίας πυρπολήθηκαν ή ανατινάχτηκαν. Περίπου 1 εκατομμύριο Κούρδοι πολίτες μετατράπηκαν σε μετανάστες μέσα στην ίδια τη χώρα τους. Στόχος τους ήταν να μετατρέψει το Κουρδιστάν σε χώρα χωρίς ανθρώπους, να ρίξουν τη Ροζαβά και στέλνοντας ένα δεύτερο κύμα προσφύγων στην Ελλάδα και την Ευρώπη, να υποτινάξουν εξ ολοκλήρου την Ευρώπη. Όμως, η Τουρκία αυτό δεν το κατόρθωσε. Ηρέμησε. Οι Κούρδοι του Βορρά δεν εγκατέλειψαν την πατρίδα τους. Εξαιτίας της αντίστασης του κουρδικού λαού, η δικτατορία του Ερντογάν διάγει την πιο δύσκολη περίοδό της. Η συμμετοχή των αντρωτών μας σε αυτόν τον αγώνα και οι νέες τακτικές τους απέφεραν μεγάλα χτυπήματα στο τουρκικό στρατό με αποτέλεσμα αυτός να στραφεί στις δολοφονίες του άμαχου πληθυσμού. Κατά την αντίσταση αυτή, απλοί πολίτες δολοφονήθηκαν από τα άρματα και τα κανόνια του τουρκικού στρατού και εκατοντάδες άλλους τους δολοφόνησαν αφού τους πυρπόλησαν. Ακόμη και ο ΙΕ για πρώτη φορά αναγκάστηκε να κατηγορήσει το τουρκικό κράτος εκφράζοντας τη θέση ότι αυτές οι δολοφονίες είναι αδικήματα ενάντια στην ανθρωπότητα. Αυτός ο πόλεμος με τόσο βαριά αποτελέσματα δεν βλέπει το φως της δημοσιότητας, κύρια, στα ελληνικά ΜΜΕ και τον τύπος, αλλά και στον ευρωπαϊκό. Παίζοντας το παιχνίδι των τριών πυθίκων, δεν βλέπω, δεν ακούω, δεν μιλάω, δίνω το δικαίωμα στη δικτατορία του Ερντογάν να χρησιμοποιήσει τους πρόσφυγες σαν ατομική βόμβα. Όμως, μια Ευρώπη που υποκύπτει σε ένα τέτοιο εκβιασμό
ανά πάσα στιγμή θα αντιμετωπίσει διάφορες μορφές εκβιασμών. Και βέβαια, εμείς οι Κουρδοί δεν περιμένουμε τίποτα από την Ευρώπη της Μέρκελ. Όμως, οι δημοκρατικές, σοσιαλιστικές, κομμουνιστικές δυνάμεις πρέπει να θεωρήσουν ότι αυτός ο πόλεμος είναι ταυτόχρονα πόλεμος όλων μας και ότι είναι απαραίτητη μια αλληλεγγύη μεγαλύτερη από κάθε άλλη φορά. Αυτός είναι ένας πολυσχηδής πόλεμος που τα αποτελέσματά του θα επηρεάσουν τους πάντες και δεν πρέπει να αφαιθεί μόνο στους ώμους ενός λαού. Απέναντι στον υπεριαλιστικό μέτωπο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ρωσίας, Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο φασιστικό αντιδραστικό μέτωπο του Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας, Αλ-Κάιντα κτλ, οι επαναστατικές δυνάμεις είναι αναγκασμένες να δημιουργήσουν ένα μέτωπο αλληλεγγύης ισχυρότερο από κάθε άλλη φορά. Στην Τουρκία συγκροτήθηκε το επαναστατικό μέτωπο ενάντια στο φασισμό και σε αυτό ενταχθήκαν σχεδόν όλα τα σοσιαλιστικά κινήματα πλην μίας, δύο εξαιρέσεων. Οι δυναμικές εξελίξεις του επαναστατικού μετώπου είναι ισχυρές. Προσδοκούμε και ζητούμε από τους φίλους μας να μας υποστηρίξουν περισσότερο από κάθε άλλη φορά και να συμπορευτούν μαζί μας σε ένα κοινό αγώνα. Σας ευχαριστώ όλους.